Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τάσο μας, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη. Πάμε να πούμε και μία καλημέρα στον κύριο Μπαλάσκα που είναι μαζί μας, στον κύριο Γαλεντέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Και στην κυρία Αθανασίου. Και στην κυρία Αθανασίου, που είναι ψυχολόγος, που την έχουμε κοντά μας, για να προσπαθήσουμε. Και η κυρία Δημογλίδου. Ωραία. Κάτι ακούω, παιδιά, το ακούτε κι εσείς? Όχι. Ναι. Λίγο να. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση που εκτυλίσσεται σε θρίλερ. Και μάλιστα έτσι για γερά νεύρα. Έχουμε την εισαγγελική παρέμβαση, με την οποία Μάκη, ο εισαγγελέας, ζητάει οι αρχές να διερευνήσουν όλες τις πληροφορίες και όλες τις ατόλους φακέλους για τους θανάτους των 5 παιδιών. Πέντε παιδιών, τα οποία όπως έκατσα χθες και τα έβαλα χρονολογικά, αν το παρατηρήσουμε, είναι ανά ένα χρόνο, το 21, το 22, το 23 και το 24. Με εξαίρεση το αδερφάκι της Ειρήνης, το οποίο ήταν το 14. Τα υπόλοιπα τέσσερα βρέφη, δεν υπονοώ κάτι, το λέω σαν σύμπτωση. Στο πλαίσιο της έρευνας. Είναι ανά ένα χρόνο η θάνατη αυτή. Λοιπόν, εχθές βρέθηκε και η Ειρήνη Μπαρτζούκου και η Καϊόπη, είναι η γυναίκα που έχασε τον Παναγιωτάκη, το τελευταίο βρέφος που είχαμε το θάνατό του τον Αύγουστο, και η μητέρα της, στο πλατό του Πέτρου Κουσουλού. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αφορμή το πρώτο απόσπασμα που θα δούμε από αυτή την κουβέντα και μετά να πούμε και να κάνουμε την συζήτησή μας. Παρακαλώ. Πόσο καιρό ζούσατε μαζί με την κουμπάρα σου? Μείναμε αρκετό καιρό. Μείναμε στο σπίτι μου. Μια σχέση κουμπαριά. Μέχρι που με έφτασαν σε σημείο να σηκωθώ να φύγω από το σπίτι μου. Δηλαδή. Κυρία Φωτεινή. Να πούνε όταν πάρει. Μπράβο, ναι. Και όχι μόνο, γι' αυτό ήρθαμε εδώ να τα πούμε. Τι όχι μόνο. Ήσασταν απλές κουμπάρες ή. Είχαν και σχέση. Ωραία, από δεν είναι κακό. Καλά, δεν είναι κακό να το πούμε, παιδιά. Το 2024 ζούμε, έτσι. Για... Αυτό είπα κι εγώ. Γι' αυτό είχε παράλληλη σχέση η κουμπάρα με το αγόρι. Γιατί έχουν περιοχτεί πάρα πολύ. Εσεί δεν το λέει Ειρήνη, αυτό με προβληματίζει. Ειρήνη, είχε σχέση με την Κατερίνα. Τρέπεται, τι. Είχε σχέση με την Κατερίνα. Για λίγο χρονικό διάστημα. Και είχε και παράλληλη σχέση με το αγόρι που έβγαινε. Ναι, για λίγο. Με κατηγορούσε ότι εγώ είμαι, γιατί έλεγε το παιδί της. Και το θυμήθηκε μετά από 3 χρόνια να το πει αυτό. Μέχρι πέρυσι έλεγε άλλα, τώρα γιατί λέει άλλα. Μέχρι πέρυσι τι έλεγε? Υποστήριζε εμένα. Δηλαδή? Έλεγε τα καλύτερα, υποτίθεται. Είχατε τώρα ακόμα γιατί... δεσμό μέχρι πέρυσι? Όχι, όχι, όχι. Είχαμε επαφές, μιλάμε. Χωρίσατε ομαλά ή σκοτωθήκατε που χωρίσατε? Συγγνώμη που. Δεν ήταν κανονική αυτή... σχέση ακριβώς. Ήταν μια σχέση, ναι. Όμως όπως είπε στην αρχή. Μπράβο. Μια ερωτική σχέση. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Αυτή θέλει να πει δηλαδή ότι είναι καλύτερη μάνα από μένα? Εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Εγώ αν είναι καλύτερη η μάνα. Ας το ψάξουμε αν είναι καλύτερη μάνα αυτή από εμένα. Αν σε κάποιον στερήσουμε το οξυγόνο, δημιουργεί επιληπτική κρίση αυτό? Και πώς θα στερήσει το οξυγόνο? Με κάποιο τρόπο. Πώς θα στερήσουμε το οξυγόνο? Πώς θα στερήσει ένα οξυγόνο, ρε άνθρωπο? Με κάποιο τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Για πείτε. Επιστημονικά εγώ. Μιλάει επιστημονικά τώρα. Ρωτάω εσάς να μου απαντήσετε ή να μου δώσετε επιστημονική απάντηση. Στο δεύτερο παιδάκι δεν ξέρω αν η Ειρήνη. Δεν μιλάω κάτι... για τα συγκεκριμένα παιδιά εγώ. Ναι. Δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα παιδιά εγώ. Λοιπόν, πράγματι, επιληπτικές κρίσεις, ένα από τα αίτια των επιληπτικών κρίσεων είναι και πράγματι η έλλειψη οξυγόνου, η οποία μπορεί να δημιουργήσει βλάβη, εγκεφαλική. Ειρήνη, είδες εσύ κάποιον να στερεί το οξυγόνο στο... Τι λέτε μωρά τώρα, θα μου ρελαθώ με τώρα. Σε ρωτάω, εύλογο ερώτημα, δεν είναι? Ποιος πρέπει να το στερεί το οξυγόνο του? Δεν ξέρω, ήσουν μαζί με το παιδί, αν είδες κάτι ύποπτο να συμβαίνει. Δεν ήταν μόνη της, και ήταν κι άλλη μέσα. Αυτό λέω. Γιατί να πήγε η γυναίκα να το στερήσει το οξυγόνο του παιδιού? Γιατί να... Δεν κατηγορούμε κανέναν, Ειρήνη. Α, μπράβο, λέω κι εγώ τώρα. Για όνομα του Θεού. Είχες αφήσει καθόλου το παιδί μόνο του εκεί μέσα? Βέβαια. Γενικά εκείνη την ώρα? Όχι. Γενικότερα όταν. Σε μένα με βάζει σε υποψίες τώρα, κάτσε τώρα για αυτό. Μισό λεπτό. Κύριε Γαλεντέρη, θέλω να ξεκινήσω από εσάς με το ερώτημα που τέθηκε χτες και στον κύριο Λέων. Μπορεί αν σε κάποιον στερήσει το οξυγόνο, γενικά μιλώντας, να οδηγηθεί σε μια επιληπτική κρίση? Φυσικά και μπορείς. Μια οξία υποξία, δηλαδή μια ραγδαία πτώση του οξυγόνου, μπορεί να δημιουργήσει αλλοιώσεις στον εγκέφαλο και διαταραχές της λειτουργίας του που εκδηλώνονται με μορφή επιληψίας. Να το ξεχωρίσουμε όμως, δεν είναι η κλασική επιληψία.
που λέμε ότι ένας έχει επιληψία και λαμβάνει χρόνια ή χρόνια φαρμακευτική αγωγή. Δεν είναι δηλαδή ιδιοπαθής επιληψία. Είναι μια έκφραση του κεφάλου, μια αντίδραση του κεφάλου στο χαμηλό οξυγόνο το οποίο έχει ανάγκη και το στέρουμε. Άρα μπορεί αυτό να είναι και ένα επεισόδιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος πάσχει από μια συγκεκριμένη ασθένεια. Μπορεί αυτό να είναι ακριβώς ένα επεισόδιο. Ακριβώς αυτό ήθελα να ξεχωρίσω. Ωραία. Ωραία. Ότι η υποξία μπορεί να κάνει επιληπτική κρίση, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ασθενής μας είναι επιληπτικός, ότι θα συνεχίσει να εμφανίζει επιληπτικές κρίσεις στο μέλλον. Γιατί άκουσα σε κάποια άλλη στιγμή της κουβέντας, έχει δίνει πολύ τροφή για συζήτηση όλη η συνέντευξη της Ειρήνης. Κάποια άλλη στιγμή λοιπόν λέει ότι το φάρμακο που έδωσαν οι γιατροί στο μικρό παιδάκι το οποίο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για το οποίο μιλάει και αναφέρεται στις επιληπτικές κρίσεις, το έδωσαν προτού συμβεί το επεισόδιο το επιληπτικό. Αυτό ήθιστε, συνηθίζεται, είναι κάτι δηλαδή που το φάρμακο για την επιληψία μπορεί να χορηγηθεί από τους γιατρούς και πριν έχουν ένα περιστατικό επιληπτικό. Όχι, τα φάρμακα αυτά χορηγούνται μόνο με την ένδειξη της επιληψίας. Άρα πρέπει να έχουμε μια σαφή επιληπτική κρίση για να χορηγήσουμε τέτοιου είδους σκευάσματα. Και από τη στιγμή που ένας έλεγχος βγαίνει γονιδιακά καθαρός, ο γονιδιακός έλεγχος βγαίνει καθαρός, μπορεί τα τοξικολογικά ευρήματα να μας οδηγήσουν σε κάποιο άλλο συμπέρασμα ή ο γονιδιακός έλεγχος ο καθαρός σημαίνει ότι αυτό το παιδί δεν είχε κάποια παθολογικά αίτια για να αντιμετωπίζει, για να έχει αυτά τα ευρήματα που το φέραν στο νοσοκομείο. Ο τοξικολογικός δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα, με τον γονιδιακό ή οποιοδήποτε άλλο έλεγχο. Είναι αυτόνομος έλεγχος και εξετάζει μόνο την παρουσία δηλητηρίων ή τοξινών στο αίμα ή και στα ούρα, ανάλογα με το δείγμα που παίρνει. Όχι φαρμάκο. Συνεπώς δεν σχετίζεται ο γονιδιακός με τον τοξικολογικό, είναι ξεχωριστά πράγματα. Μάλιστα. Ωστόσο, κύριε Καλεντέρη, η διάμεση πνευμονίτιδα, έτσι όπως τουλάχιστον την ακούμε από εσάς τους επιστήμονες τις τελευταίες ημέρες, γιατί εμείς γιατροί δεν είμαστε, αλλά όλοι λέτε ότι είναι ένας όλος περιγραφικός ουσιαστικά και δεν μπορεί να αποτυπώσει η αιτία θανάτου. Έτσι δεν είναι. Είναι ένας τίτλος. Ένας τίτλος. Ένας τίτλος αλλοιώσεων. Που δεν οδηγεί στην αιτία. Είναι σαν να λέμε ότι κάποιος πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αλλά η ανακοπή από τι προήλθε. Κάτι τέτοιο. Ναι, δηλαδή τι δεν λέει κάτι. Πέθανε από αυτό, αλλά αυτό από τι έγινε, πώς δημιουργήθηκε. Έγινε από μόνο του, δεν γίνεται. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να πω κάτι. Ναι, δεν ξέρω πώς είδατε χτες, δεν ξέρω αν είδατε, παρακολουθήσατε και τώρα αυτό το απόσπασμα. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω δημοσιογραφικά συγχαρητήρια, ας πούμε, χτες για κύριο Κουζουλό. Ήταν μια πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί άρχισε να μικρή Ειρήνη. Η μικρή Ειρήνη άνοιξε πολύ το στόμα της και είπε πάρα πολλά πράγματα. Και είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία είναι και για διερεύνηση, είναι και για την συλλογή εντυπώσεων. Αλλά και μαρτυριών από τους ανθρώπους τους οποίους περιβάλλουν αυτές τις γυναίκες, έτσι. Επειδή με ξέρετε τώρα, κυρία Τσολάκη, με γνωρίζετε τι άνθρωπος είμαι. Τις ξέρουμε. Μερικές φορές έχω και το διάολο μέσα μου. Και επειδή σε όλες τις εκπομπές, τις τελευταίες εκπομπές, άιτε και το πάμε γύρω-γύρω, σαν είναι ο χορός στο γάμο, άιτε και το πάμε γύρω-γύρω. Λοιπόν, εδώ τι ψάχνουμε όλοι. Οι εκπομπές, η εισαγγελία, η Πάτρα, ο εισαγγελέας. Μπας και έβαλε κάποιος το χέρι του για κάποιο θάνατο, τους 6, τους 5. Έχει βάλει άνθρωπος το χεράκι του και έχει κάνει εγκληματική ενέργεια. Δεν λέγεται την Ειρήνη, οποιοςδήποτε. Πάντως, κύριε Μπαλάσκα, οι ιατροδικαστικές λένε ότι δεν υπάρχει η φάκελη των παιδιών. Ακριβώς, εκεί θα φτάσουν. Αυτό. Απλά τώρα τι έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς τώρα και το εξωτερικεύουμε και το βάζουμε και το κάνουμε και το ουράνουμε. Τι έχουμε. Υπάρχει ανθρώπινος παράγων ο οποίος επισύρθε στο να χαθεί κάποια ζωή από αυτά τα μωρά. Πώς. Είτε ηθελημένα, είτε με πρόθεση, είτε από αμέλεια, είτε με δόλο. Δεν αποδεικνύεται κάτι υπάρχει, τέτοιο στιγμή. Δηλαδή. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω? Ναι, δεν αποδεικνύεται μέχρι στιγμής, αλλά... Και το λέμε με το μυαλό μας, μήπως είναι υποξία, μήπως είναι κύριε έτσι, Παλάσκα, μήπως επειδή φαντάζομαι και ο εισαγγελέας που δεν κάνει, που δεν είναι ο άνθρωπος να κάνει εκπομπή. Αυτό έχει στο μυαλό του εισαγγελέας. Άρα σου λέει, γιατί πέντε βρέφη? Αλλιώς, άμα ο εισαγγελέας του λέγανε τώρα παθολογικά τα αίτια, αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμα, θα λέγε εντάξει, πρέπει. Και εμείς στην εκπομπή εδώ αυτό θα λέγαμε. Εντάξει, παθολογικά τα αίτια, σίγουρα. Βρείτε, ναι. Τι είναι αυτό. Βρείτε το, εντάξει, παιδιά δεν έχει μέσα, θα πηγαίναμε σε άλλα, ξέρω εγώ. Στα τροχέα. Ναι. Άρα και λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Τσολάκη, θέλω να πω ότι αυτό είναι το point των ημερών. Υπάρχει
είτε αμέλεια, είτε δόλος για εγκληματική ενέργεια ρωτήθηκε, σε οποιοδήποτε από Παλασκά. Τα παιδάκια, από οποιονδήποτε. Ρωτήθηκε η Ειρήνη, που την είχε από τον Πέτρο. Ρωτήθηκε ευθέως και της είπε και ο Πέτρος. Και είπε, γιατί είμαι κατηγορούμενη, αυτό εγώ είπε. Με κατηγορεί κανένας. Αυτό είπε, της είπε ο Πέτρος, κάνει το γύρο του διαδικτύου, γράφονται σχόλια, λέει η γυναίκα αυτή, είπε, τα έχω διαβάσει, τα ξέρω, ποιος με κατηγορεί. Πολύ σωστά. Γι' αυτό κύριε Παλάσκα, θεωρείτε ότι θα έχουμε εξελίξεις στο άμεσο μέλλον πάνω σε αυτό? Θα υπάρξουν εξελίξεις σε περίπτωση που γίνουν πάλι όλες οι εξετάσεις, αξιολογηθούν πάλι όλες οι εργαστηριακές και νοσοκομιακές εξετάσεις και οτιδήποτε έχει δηλώσει ο καθένας σε προηγούμενες καταθέσεις. Τι θα όλα προκαλέσει αυτή την επαναξιολόγηση που δεν έγινε τόσο καιρό? Αυτό είναι θέμα του εισαγγελέα, είπαμε από χτες, του κυρίου Νικολάου. Όταν λοιπόν αυτός ο κύκλος ανοίξει και κλείσει και δούμε τεκμηριωμένα από τι πεθάναν τα παιδάκια, πεθάνανε από φυσιολογικά. Γιατί λέμε, λέμε τρεις μέρες τώρα ότι αν έχουν ευθυγραμμιστεί έτσι οι πλανήτες, πρώτα απ' όλα θα μπούμε σαν Ελλάδα στον Guinness. Δεύτερον, το Netflix θα το κάνει ταινία. Ακούσαμε, κύριε Παλάσκα, και το. Ό,τι απίστευτο έχει γίνει στον πλανήτη. Ακούσαμε χθες τις δύο γυναίκες να λένε, και κύριε Γαλιντέρη, θέλω τη δική σας επιστημονική προσέγγιση, ότι κάποιοι γιατροί στο Καραμανδάνιο τους είπαν πως υπάρχει ένας ιός, μια ασθένεια, μια αρρώστια, η οποία χτυπάει τα παιδάκια από μηνών έως 9 ετών και μπορεί τα παιδιά να έπασχαν από αυτή και να έφυγαν από τη ζωή. Σαν σενάριο αναφέρθηκε όμως αυτό. Ναι, αλλά ότι αυτό το έφτασε στα αυτιά τους από τους ίδιους τους γιατρούς. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ποιος το είπε και τι έχει διαβάσει. Πάντως, εγώ δεν γνωρίζω κάποια ασθένεια που να μπορεί να προσβάλλει τη ζωή των ανθρώπων μέχρι τα 10 του έτη. Ενδεχομένως να τους είπαν για 9 μηνών, να τους μιλούσαν για το σύνδρομο του ευφυρίνου θανάτου των βρεφών και να κάναν το 9 μηνών στο μυαλό τους 9 ετών. Που δεν είναι κολλητικό, αλλά, βέβαια. Από ό,τι φάνηκε, ναι, από ό,τι φάνηκε, επειδή διευκρινίστηκε σε δεύτερη ερώτηση αν, από τον συνάδελφό μου τον κύριο Λέων, εάν κατάλαβαν λάθος, είπαν ότι όχι, δεν κατάλαβαν λάθος, ναι. Μιλούσαν για 9 ετών. Ηλικίας. Και μάλιστα υπόθηκε πάνω γεωγραφικά η περιοχή. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Γεωγραφικά η περιοχή βοηθάει. Τι είναι, κολλήσανε κάτι δηλαδή και το ένα παιδάκι κόλλησε το άλλο? Όχι, γιατί υπόθηκε και αυτό, καλά κάνει ο κύριος Γαλιντέρης και το διευθυντή. Εγώ θα έλεγα να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί ένας δημοσιογράφος σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας χθες έγραψε το αμαρτωλό Καραμαντάνιο και υπάρχει περίπτωση να τρίξουν μια μινισάρα ίσα με τον πόη του. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι και οι γιατροί. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βέβαια, γιατί οι γιατροί δίνουν και εκείνη τον καλύτερο σε αυτό για να βοηθήσουν. Περίπτωση θυμάστε πάρα πολύ. Τυχαίο είναι αυτό. Και δεν πρέπει να μπλέκουμε και καλά, τις δύο και πήγε να καεί και το καλοκαίρι από φωτιά, τι πάνε να πει τώρα. Υπάρχουν επιστήμονες που δίνουν τη ζωή τους με λιγοστά μέσα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τους πολίτες. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάμε κάτι. Στην κυρία Δημογλίδου λίγο, συγγνώμη Μάκη μου, και αμέσως μετά για να τη βάλουμε και την κυρία Δημογλίδου στην κουβέντα μας. Κυρία Δημογλίδου, καλημέρα. Πείτε μας λίγο σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα η έρευνα και τι ακολουθεί. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσολάκη, και στους καλεσμένους σας. Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι, είπε κάτι πολύ σωστό πριν ο κύριος Μπαλάσκας. Όταν έχουμε έναν ασυνείδιο θάνατο, είτε μιλάμε για ένα μεγάλο άνθρωπο, είτε για ένα βρέφος, ακόμη και για ένα βρέφος, αυτό που προσπαθεί να αποκλείσει η αστυνομία, πάντα με τη συνδρομή των επιστημόνων βέβαια, έτσι, είναι τον ανθρώπινο παράγοντα, την ανθρώπινη επέμβαση. Είτε από αμέλεια, είτε με δόλο. Εξωτερικά λοιπόν και στους 5 θανάτους δεν υπήρχαν ευρήματα. Τι εννοώ, τα παιδιά δεν έφεραν κακώσεις, δεν ήταν κακοποιημένα, δεν είχαμε τέτοια αναφορά εννοώ ούτε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, ούτε από τους γιατρούς, γιατί όλα τα παιδιά κατέληξαν στο νοσοκομείο πριν καταλήξουν τελικά και φύγουν από τη ζωή. Άρα εδώ η αστυνομία και στις 5 δικογραφίες που έχει σχηματίσει και τις έχει παραδώσει στον εισαγγελέα, και μάλιστα οι 4 από αυτές περιλαμβάνουν πλήρη την ιατροδικαστική έκθεση μαζί με τα αποτελέσματα των ψυχολογικών εξετάσεων, δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η εισαγγελική αρχή που έχει την εικόνα πλέον και των 5 θανάτων δεν μπορεί να κάνει αυτό. Περαιτέρω έρευνα βλέποντας στοιχεία, αν υπάρχουν κοινά στοιχεία δηλαδή στους θανάτους. Πάντως στην αστυνομία δεν έχει διαταχθεί περαιτέρω ανακριτική πράξη, μέχρι στιγμής όμως διευκρινίζω. Από τα στοιχεία εσείς έχετε πει ότι η γυναίκα για την οποία γίνεται η κουβέντα, η Ειρήνη, ήταν παρούσα
Μόνο στους τρεις από τους πέντε θανάτους, σωστά. Σωστά, σωστά. Μόνο στους θανάτους των δύο παιδιών της. Το ένα μάλιστα κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από νοσηλεία. Και στο τελευταίο παιδί που χάθηκε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2024, που φαίνεται και προανακριτικά καθώς έχει καταθέσει αυτή η γυναίκα. Όπως και η μητέρα του παιδιού. Η Καϊόπη είναι ο μικρός Παναγιωτάκης, το τελευταίο βρέφος που έφυγε από τη ζωή. Άρα η Ειρήνη για την οποία συζητάμε τώρα είναι στα δύο της δικά της παιδιά που χάθηκαν και όχι και στην μαρτυρία που φιλοξενήσαμε χθες στην εκπομπή από την Κατερίνα, για την οποία μίλησε και για αυτήν χθες στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού. Και μάλιστα πρώτη φορά είπαν ότι ήταν και πιο κοντά, ότι είχαν μια προσωπική σχέση. Που σύμφωνα με τη μαρτυρία της Κατερίνας που φιλοξενήσαμε χθες, εκείνη άφηνε να εννοηθεί, άφηνε έτσι ανοιχτά να εννοηθεί ότι υπάρχει δόλος πίσω από το θάνατο. Στην κουβέντα είχαν βάλει και την αδερφούλα της τη μικρή πριν χρόνια. Έχουν μπει στην κουβέντα πολλά. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημοκλίδου. Όσες φορές μέχρι σήμερα η Ειρήνη έχει κληθεί να καταθέσει, έχει παρουσιαστεί στην αστυνομία? Αυτοβούλος το έχει... προχθές. Ναι, είναι καλό να διευκρινιστεί. Έχει παρουσιαστεί και τώρα στις συμπληρωματικές καταθέσεις. Σε όσες υποθέσεις εμπλέκεται, τουλάχιστον στους τρεις θανάτους, έχει προσέλθει κανονικά να καταθέσει και δεν αφήνονται υπόνοιες εγκληματικής ενέργειας ή οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος της σε κανέναν από τους τρεις θανάτους. Μάλιστα. Για τους άλλους δύο δεν το αναφέρω καθόλου, γιατί δεν υπάρχει αναφορά στην αστυνομία για παρουσία της. Άρα, κυρία Δημοκλίδου, αυτή τη στιγμή έτσι η έρευνα ανοίγεται και σε ένα περιβάλλον, γιατί μαθαίνουμε σιγά-σιγά την ύπαρξη άλλων ανθρώπων, συντρόφων, ανθρώπων που μπορεί να σχετίζονται με τις οικογένειες, με τα πρόσωπα, με τους ανθρώπους. Ανοίγει έρευνα και σε αυτούς και θα κληθούν από την αστυνομία να δώσουν την κατάθεσή τους? Η έρευνα από εμάς μπορεί να επεκταθεί και να ανοίξει μόνο με εισαγγελική εντολή πλέον, γιατί έχουν παραδοθεί δικογραφίες από την αστυνομία. Δεν έχουμε πλέον στα χέρια μας προανακριτικό υλικό. Μάλιστα, κυρία Δημοκλίδου, έλα, θέλεις κάτι να πεις, θα σου. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε επιβεβαιώσει από την αστυνομία, η αστυνομία αν έχει επιβεβαιώσει τι, αν το παιδί, ο Παναγιώτης, έφτασε νεκρό στο νοσοκομείο ή όχι. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί, γιατί η Ειρήνη... Είναι και το σημείο κόντρας των σωστά, γιατρών και της Ειρήνης και της Καλλιόπης, ισχυρίζονται ότι το παιδί δεν έχει φτάσει νεκρό στο νοσοκομείο, ζήτησαν βοήθεια, δεν πήραν το ΕΚΑΒ για να φτάσουν πιο γρήγορα και αν έφτασε νεκρό ή όχι. Είναι κάτι που έχει επιβεβαιωθεί από το νοσοκομείο. Γιατί το νοσοκομείο έβγαλε και μια ανακοίνωση από την... Γι' αυτό. Υπάρχουν κανονικά έγγραφα του νοσοκομείου όσες φορές έφτασε εκεί ένα παιδί, είτε νοσηλευόταν πριν είτε όχι. Υπάρχει αναφορά από το νοσοκομείο, γιατί ξέρετε, όταν συμβαίνει ένα περιστατικό, υπάρχει βιβλίο συμβάντων, καταγράφεται στο νοσοκομείο. Οπότε αυτά τα έγγραφα υπάρχουν στις δικογραφίες και μπορεί να αποδειχθεί πέρα από το τι καταθέτουν η μητέρα και η ίδια. Σωστό. Δεν μπορεί να ο καθένας ό,τι θέλει να καταθέτει. Υπάρχει μια δικογραφία που συλλέγει. Σας το λέω γιατί η πληροφορία τις επόμενες μέρες. Μπράβο, θα μας απασχολήσει κάτι. Λοιπόν, κυρία Δημοκλίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα να σας αποδεσμεύσουμε. Και θέλω να πάμε να δούμε το δεύτερο απόσπασμα από την χθεσινή συνέντευξη Ειρήνης και μετά να δώσω το λόγο και στην κυρία Θανασίου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ δυνατό άνθρωπο, την Ειρήνη, που έχασε δύο παιδιά, που το τελευταίο χρόνο βιώνει ακόμα ένα πένθος της καλύτερης της φίλης, που έχασε το μικρό της βρέφος και εκείνη, και έχει το σθένος και αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις και των δημοσιογράφων, κυρία Θανασίου, και τα επικριτικά σχόλια από τη γόνα ακούγονται και κάνουν το γύρο του διαδικτύου, έχει αυτή τη δύναμη. Και θέλω να προσπαθήσουμε λίγο έτσι να το προσεγγίσουμε και ψυχολογικά όλο αυτό. Παρακαλώ. Τώρα θα σας ρωτήσω πάλι, γιατί πραγματικά μου κάνει μια απορία. Βλέπουμε ένα χλωμό παιδάκι. Να. Όταν λέτε χλωμό, για να καταλάβω έτσι απλά, πώς το είδατε εκείνη την ώρα που πήρατε το ασθενοφόρο πάλι, επειδή ήταν χλωμό το παιδάκι? Δεν είχε φυσιολογικό χρώμα, όπως ήταν πριν λίγο, είχε ανησυχία. Δηλαδή ήταν κίτρινο, μπλε, πώς το βλέπατε εσείς, ας πούμε? Δεν θυμάμαι. Πώς άλλαζε το χρώμα του, ας πούμε? Δεν θυμάμαι. Γιατί για να πάρουμε το ασθενοφόρο, κάτι σημαντικό, δηλαδή... Καταλαβαίνετε ότι δεν παίρνουμε το ασθενοφόρο με το παραμικρό, δεν είναι ταξί το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο παίρνει σοβαρά περιστατικά. Εσείς προφανώς κάτι σας ανησύχησε. Μπράβο, ναι, ήμουνα με τη μητέρα μου τότε, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Δεν έχετε απαντήσεις. Δεν υπάρχει απάντηση. Εκείνη τη στιγμή που χανόταν το παιδί, που άκουσε το μόνιτο. Είχε λίγο μόνο πριν. Το χέρι του, καθόταν έτσι με το αρκουδάκι του, όπως το έχω σε όλες τις φωτογραφίες και στα βίντεο. Όχι ανήσυχο. Κράταγα, όχι. Όχι, ήταν ήρεμο, δηλαδή με το αρκουδάκι. Ήταν πολύ ήρεμο. Ήρεμο με το αρκουδάκι του. Και ξαφνικά χτυπάει το μόνιτο. Ναι. Δεν είδες κάτι περίεργο? Δηλαδή έφυγε ένα παιδί ξαφνικά. Έκανε κάποιον ήχο, κάτι? Όχι. Τίποτα. Έμπαινε άλλο στο δωμάτιο? Η γυναίκα αυτή που ήταν εκείνον, κύριε Τουργός.
Οι επιληπτικές κρίσεις γίνονταν πάντα όταν ήσουν εσύ? Όχι, είχε τύχει και όταν πήγαινα. Μάλιστα. Μία φορά. Άρα δεν είδες να συμβαίνει κάτι ύποπτο με το παιδί, κάποιος να προσπαθεί να του στερήσει το οξυγόνο? Όχι, όχι, ποτέ. Ωραία. Κόντεψα να σπάσω το κέντρο υγείας. Στην κυριολεκσία σαν τι να συνέβαινε, κόντεψα δηλαδή να το σπάσω, γιατί βγαίνει κάποιος και μου λέει, μάνα μου, θα σου πω κάτι, μου λέει, αλλά με ηρεμία. Το παιδί, το και το. Το μόνο που θυμάμαι ότι κοπάνω για την Τζαμαρία και την πόρτα. Κατηγορούμε πουθενά, αυτό θέλω να καταλήξω. Σου λέω κάτι. Μπαίνεις, βλέπεις, διαβάζεις. Βλέπω πολλά. Βλέπεις πολλά. Βλέπω. Τι απαντάς λοιπόν εσύ σε όλους αυτούς? Δεν έχω κάνει. Και κάτι δεύτερο, αν είσαι ανοιχτή σε οποιοδήποτε είδους έρευνα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τώρα ανοίγει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Από την πρώτη αρχή εγώ. Από την πρώτη αρχή δεν περίμενα ούτε τον εισαγγελέα που κοιμάται εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί κοιμάται, ούτε τον ιατροδικαστή. Κυρία Θανασίου. Τι να πω κι εγώ τώρα. Έχουμε όλοι σφιγμένο στομάχι. Σκέφτομαι αυτά τα παιδιά πώς έφυγαν και ακόμα. Το έχω ξαναπεί για την ιστεροσημεία τους. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Παρακολουθούσα την κουβέντα μας τόση ώρα και ακούγαμε μπορεί να έφυγαν από αυτό τα παιδιά, μπορεί να πέθαναν από το άλλο. Χρειάζεται επαναξιολόγηση. Μετά από 4 θανάτους, μιλάμε για αξιολογήσεις εκ νέου. Μιλάμε για ένα τεράστιο χάος, για μια τεράστια σύγχυση, την οποία δυστυχώς την ακούμε και σε αυτή τη συνέντευξη που μόλις παρακολουθήσαμε. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καμία πληροφορία. Υπάρχει ένα χάος στις πληροφορίες που λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Και αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος που είναι σε πένθος μπορεί να βρίσκεται σε σύγχυση και μπορεί να δούμε πάρα πολλές αντιδράσεις στο πένθος, στο βαρύ ενός ανθρώπου που έχει χάσει δύο παιδιά. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να ποικίλουν και μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί να δούμε εκρήξεις, μπορεί να δούμε έντονο θυμό, μπορεί να δούμε μεγάλη επιθετικότητα, μπορεί να δούμε κλάμα, μπορεί να δούμε μούδιασμα. Ακόμα και να ξεχάσει απόσυρση. Αυτό που ξεχνάει ορισμένες βασικές λεπτομέρειες που ακούει κάποιος και λέει το δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να δούμε και αυτό απώλεια μνήμη σε βασικά γεγονότα και συνταρακτικά γεγονότα που έχει ζήσει ο άνθρωπος πενθεί, ε. Μπορεί να υπάρξει ως αποτέλεσμα έτσι μιας τραυματικής εμπειρίας όπως είναι ένα τέτοιο πένθος. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε ένα μούδιασμα τουλάχιστον μέσα σε αυτό. Και επειδή νομίζω όλοι το παρακολουθούμε και είμαστε όλοι ενδεχομένως αρκετά ταραγμένοι, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά δεν συζητιέται. Είναι ένα συμβάν το οποίο δεν γίνεται να μείνει απαρατήρητο, δεν γίνεται να μην το συζητήσεις, δεν γίνεται να μην σταθεί στο θάνατο 4 μωρών. Και αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτή τη στιγμή προφανώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη μητέρα. Αλλά δεν μπορούμε και να μην απορρίσουμε για όλες αυτές τις αντιδράσεις που δεν έχει μια δύναμη όμως, κυρία Θανασίου. Έχει μια δύναμη, αν μου επιτρέπετε, γιατί και κύριε Μπαλάσκα, η εμπειρία σας είναι μεγάλη. Λοιπόν, έχει μια δύναμη το γεγονός ότι ένας άνθρωπος βιώνει αυτό το πένθος το οποίο περιέγραψε η κυρία Θανασίου και όλα τα στάδια του είναι αποδεκτά και φυσιολογικά, αλλά έχει και τη δύναμη να βγει δημόσια, να δώσει συνεντεύξεις. Την είδαμε και στο TikTok εχθές. Την έχουμε δει και στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Και πέρσι, βέβαια, να πω ότι επειδή το είχα παρακολουθήσει το θέμα, από πέρσι το παρακολουθούμε ουσιαστικά δημοσιογραφικά, δεν είχε καμία σχέση όπως βγήκε χθες στο Κουσουλό, στο Πέτρο. Εχθές έδινε την εντύπωση ότι περνάει στην αντιπίθεση η κοπέλα αυτή. Δηλαδή, μα είπε στον εισαγγελέα να ξυπνήσει. Ναι, και ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που αντιδράει. Δεν είχε άμα δηλαδή δούμε εκπομπές περσινές που ήταν καλεσμένοι, πάλι στο πάνελ ήταν. Ήταν στο στούντιο. Δεν είχε καμία σχέση. Η Στατιάνα Στεφανίδου. Στατιάνα Στεφανίδου. Το θυμάμαι.